να έχει εξελιχθεί διαφορετικά. Αν δεν γίνονταν χριστιανός, δεν ομολογούσε για τον Χριστό, θα ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας, τον οποίον ζήλεψαν και θα ζήλευαν ακόμη και οι επόμενες γενιές. Όμως εκείνος αποφάσισε να γίνει χριστιανός και να ομολογήσει τον Χριστό. Πόσο ασφαλής και ήρεμη θα ήταν η ζωή του όταν εκείνος αρνούνταν τον Χριστό και θυσίαζε στα είδωλα. Όμως ο Άγιος Παντελεήμονας, τον οποίον ερχόμαστε εμείς να τιμήσουμε απόψε με την παρουσία μας μετά από 1700 χρόνια του μαρτυρίου του, δεν θα ήταν ο κήρυκας του εσταυρωμένου και αναστημένου Χριστού. Ο Άγιος κατάλαβε πως δεν αρκεί κάποιος να μιλά εκ του ασφαλούς από την καρέκλα του, να κάθεται και να μιλάει για τον Χριστό, να είναι μόνο θεωρία και να διδάσκει τους άλλους, αλλά θα πρέπει να μαρτυρεί με όλη του τη ζωή, ψυχήτε και σώματι, για τα θαυμαστά έργα του Θεού για τους ανθρώπους. Να μαρτυρεί τι, δηλαδή, ότι ο Χριστός επάνω στο Σταυρό δικαίωσε τον άνθρωπο. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, μας έκανε με τη χάρη του ο Χριστός και τη σταυρική του θυσία, όχι λόγω της αξίας μας, μέλη του σώματος της Εκκλησίας, μέλη του σώματος του δικού του. Ας ευχηθούμε απόψε και ας προσευχηθούμε, χριστιανοί μου αγαπητοί, που ήρθαμε ταπεινοί προσκυνητές εδώ στο εξοχλήσιο του Αγίου Παντελεήμονα, πέρα από το κερί που ανάψαμε στη χάρη του απόψε και αύριο το πρωί όσοι προσέλθουμε στη Θεία Λειτουργία, να θυμηθούμε αυτό που μας διδάσκει απόψε ο Άγιος Παντελεήμονας με τη ζωή του. Τι μας διδάσκει? Ότι η αγιότητα δεν είναι μία ουτοπία, δεν είναι ακατόρθωτη, αλλά η αγιότητα είναι πραγματικότητα και είναι κατορθωτή. Και εκείνος ήταν μέσα στην κοινωνία με τα προβλήματα μεγαλύτερα από τη σημερινή εποχή. Και εκείνος ήταν γιατρός και σπούδασε. Και εκείνος είχε οικογένεια και ζούσε την καθημερινότητα. Όμως αυτό δεν τον εμπόδισε να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου, ολοκληρωτικά δηλαδή, στον Ιησού Χριστό. Ας ευχηθούμε ο Άγιος να μας χαρίσει, ώστε αυτό το ξεχασμένο προσκυνητήριο της αγιότητας, αυτή τη μαρτυρία, να τη ζούμε καθημερινά στη ζωή μας. Πώς? Με την απόκτηση των αρετών, της ταπείνωσης. Δικαίος ως ποινής των φύσιμ και ως δικαίδρας η εντολιμάν οφλήνθην φύσετε την καταγνώμην συγχάριν εφιλοσοφίσας. Τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Μεγάλου Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Ευχαριστήσω τους σεβαστούς πατέρες με την παρουσία του λαύρου του πατέρα του Πανίκη Πανίγυρη μας.
τις Ιεροψάλτες, τον πατέρα Πέτρο Αφανασόπλο, γενικό και αρχιερατικό της Μητροπόλεως μας, και το Θεόπνευστο Λόγο μας έδωσε τόσο όμορφα την εορτή. Να υπενθυμίσω ότι αύριο σε 7 η ώρα ο Όθρος και συνέχεια αυτή η λειτουργία. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, αύριο με καλό και του χρόνου με υγεία.